κάστημα απέραντης μοναξιάς και θλίψης, επειδή έχετε επιβαρεθεί από διάφορους που σας έχουν επιρρύψει επάνω σε εσάς ευθύνες για πράγματα που δεν ήσασταν ένοχοι. Για παράδειγμα, δεν μπορεί, ας πούμε, να σε κατηγορεί η μητέρα σου ότι δεν έπλυνες, ας πούμε, τα ρούχα ή δεν σημάζεψες το σπίτι σου. Τι νοήματα, τι κάνετε από την πλάτη την ώρα που μιλάω, τι ακριβώς, ορίστε, πες με, ορίστε, σου δίνω το λόγο, τι ακριβώς είστε εμείς. Έχουμε προβλήματα επικοινωνίας, εγώ είμαι εγώ, οπότε τελευταία, επειδή έχουμε λίγα προβλήματα επικοινωνίας, ψάχνω να σε βρω, ψάχνω να με βρεις. Καταρχήν, τα λέει πολύ καλά. Τα λέει πολύ καλά. Καταρχήν, έχει πετύχει πολύ εύστοχο το... Καταρχήν, δεν ψάχνω εγώ να σε βρω. Διότι με προσβάλλεις και μόνο που το λες. Δεν ψάχνω εγώ να... Εσύ ψάχνεις να με βρεις και δεν με βρίσκεις. Έτσι, να τα λέμε. Λοιπόν, οπότε αυτά που λένε σωστά. Να συνεχίσουμε με τον τοξόδι. Δεν βάζουμε πουθενά αγαπητά μου τοξοτάκια υπογραφή. Σκορπιός. Έχω περάσει το Σκορπιό. Ναι, ναι. Θα επιστρέψω γιατί τώρα ξεκινήσω τον τοξότη. Δεν μπορώ γιατί τώρα με ενδιαφέρει, να... πες. Με ενδιαφέρει. Ποιος, ο τοξότης. Γιατί τοξότης είμαι. Λοιπόν, δεν βάζουμε πουθενά την υπογραφή μας αυτή την εβδομάδα. Την υπογραφή μας και δεν ξέρουμε, να ξέρουμε πού τα βάζουμε. Το άλλο δεν με ενδιαφέρει όπου θα το βάλετε. Την υπογραφή όμως με ενδιαφέρει. Εγώ σας προφυλάσω. Εσύ δεν έχεις να βάλει, βρε κοπελιά. Δηλαδή τώρα μην. Λοιπόν, βάλτε όπου θέλετε οτιδήποτε άλλο εκτός από την υπογραφή. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Ωραία. Γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνες οι συνεργασίες, οι επαγγελματικές συμφωνίες οι οποίες θα κλειστούν ή συζητιώνται. Και όλο αυτό. Επίσης και κάτι άλλο, δύο νούμερα έχει ανεβεί το ενδυματολογικό θέμα, τα ρούχα. Έχετε παχύνει. Τρώτε και δεν το κλείνετε. Ράψτε το, σταματήστε να τρώτε. Ή μπορείτε να θέλετε να τρώτε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο να μην τρώτε. Έπρεπε να τρώτε κάθε βράδυ. Ράψτε γιατί 2 κιλά συν με 3 είστε. Είναι έτσι. Τα πάχη μας τα κάλυμα, δεν κατάλαβα. Είναι έτσι δηλαδή. Συγγνώμη. Ό,τι παραδέχεται. Πρέπει να είμαστε όλοι 40 κιλά, δεν κατάλαβα. Κάπου πάει αυτό. Α, αργίζω τώρα. Όχι, γενικά μιλάω, δεν κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε όλοι. Μπορεί όλοι να έχει λίγο κίνο, λίγο το άλλο. Κάθε μία τον τύπο της. Ναι, κάθε μία το στυλ της. Ναι, πριν ξεμελιαστείτε και πέστε κάτω στο κόκκινο χαλί, να επιστρέψουμε στο Σκορπιό, ο οποίος μου λέει εδώ ότι δεν θα πρέπει με τίποτα μα με τίποτα να δανειστεί χρήματα από οποιοδήποτε άλλο ζώδιο. Γιατί το μόνο που μπορεί να πάθει είναι να μην τα πάρει ποτέ πίσω στη ζωή του. Δηλαδή, μην... Από Σκορπιό, δεν θα ρωτήσω. Από Σκορπιό μπορεί. Από οποιοδήποτε άλλο. Ναι, εννοείται αν μπορεί ο Σκορπιός να δανείσει. Ο Σκορπιός να δανείσει. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Καταρχήν, γιατί με ρωτάτε και οι δύο για το ίδιο θέμα. Είστε Σκορπιός και ο Σκορπιός θέλετε να αλληλοδανειστείτε. Είμαστε συνεννοημένοι για το. Είστε συνεννοημένοι. Κάτι γίνεται εδώ. Λοιπόν, κάτι γίνεται. Ναι, Τάσο μου. Κάτι γίνεται. Αυτά δεν μου τα είπε. Άλλα συμφωνία. Δεν μα απάντησε όμω. Τέλος πάντων. Όχι, ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Γενικά το δούνε και λαβίν με ζώδια, με Σκορπιού μάλλον, με Σκορπιό, είτε προ άλλο ζώδιο είτε προ το ίδιο, δεν υπάρχει αυτή την εβδομάδα. Επίση, ένα κόκκινο καμπανάκι χτυπάει σε θέματα υγεία, το οποίο δεν είναι πολύ σοβαρό, απλά είναι ένα καμπανάκι που πάντα ένα καμπανάκι μα προλαμβάνει από δυσάρεστες εκπλήξεις και συνέπειες. Χαμογελάς κάπως. Έχασες τίποτα λεφτά και... Τίποτα. Μια χαρά όλα. Όχι, ότι είχες και πρόβλημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον εγώκερο, ο οποίος μου λέει εδώ ότι τα τυχερά παιχνίδια, ο τζόγος και γενικά το στοίχημα και το όλο αυτό το θέμα, όλη αυτή την εβδομάδα σας επιβαρύνει πάρα πολύ άσχημα με δυσάρεστα αποτελέσματα του τύπου σας κυνηγάνε στον δρόμο γνωστοί φίλοι, η γυναίκα σας με τα ρόλια και όλα αυτά. Γενικώς κόψτε λίγο αυτό το τυχερό παιχνίδι και έλα μωρέ, γενικώς είστε λίγο οχαδερφιστές αυτή την εβδομάδα. Το φαινόμενο του οχαδερφισμού βέβαια ισχύει για όλα τα ζώδια κυρίως αυτή την εβδομάδα γιατί έχουμε αφήσει τη νέα σελήνη πίσω και προχωράμε με την παλιά, αλλά ο οχαδερφισμός ισχύει είναι αυτό που... Παρακαλώ, μην γελάτε την ώρα που κάνω προβλέψεις. Σεβασμός. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μία φορά γέλασε η Μενεγάκη με την πατέρα και έγινε χαμός. Δεν λέει κάτι άλλο, μόνο για τον τζόγο, λέει. Ναι, λέει για τον τζόγο, κοίταξε. Λέει και επιμέρους πράγματα, αλλά ο τζόγος είναι πιο σημαντικό. Θέλεις να σου πω τα επιμέρους? Ναι, θέλω. Είσαι εγώκερος, έτσι. Είμαι εγώκερος. Τώρα θα σε κανονίσω. Μην κάνετε ρηψοκίνδυνες κινήσεις, το είπαμε αυτό. Τακτοποιήστε όσες εκκρεμότητες έχετε αφήσει ανοιχτές στο ερωτικό κομμάτι, οι οποίες είναι δύο.
Α, είναι δύο. Είναι δύο εκκρεμότητες. Δύο εκκρεμότητες. Δώστε ένα τέλος, προβλέπω, μάλλον συμβουλεύω, δώστε ένα τέλος σε κάτι που τίνει να ξεφτύσει και ξεκινήστε κάτι το οποίο είναι καλό και είναι, μπορεί να έχει τώρα αξία σωστά, και μέγεθος. Ο τζόγος δεν με απασχολεί. Πρέπει να επικεντρώνεις σε μένα. Το μέγεθος της... Κόλλησε στο μέγεθος. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον υδροχό, πρώτο τελευταίο ζώδιο αυτή την εβδομάδα. Σε συναγερμό οι ερωτικές φαντασιώσεις, οι οποίες τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω αυτά, πρέπει. Κανένα πρόβλημα. Πρέπει, θέλεις. Ναι. Θέλεις. Ναι, με. Είσαι σίγουρος. 100%. Μη φωνάζεις μετά το τέλος εκπομπής, να ξέρεις. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, οι ερωτικές φαντασιώσεις είναι σε συναγερμό. Που σημαίνει ότι δεν θα έχετε κανένα άλλο θέμα στο μυαλό σας παρά το πώς θα περάσετε καλά στο κρεβάτι, στο σεξ. Επίσης, δεύτερο, άλλο θέμα. Υπάρχουν 2-3 βράδια αυτής της εβδομάδας, νομίζω προς Πέμπτη και Παρασκευή, στα οποία θα μείνετε πάρα πολύ μόνοι, κλεισμένοι στον εαυτό σας, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιος λόγος. Είναι από αυτές τις στιγμές που έρχονται και θέλεις να μείνεις στον εαυτό σου να κλειστείς και να σκεφτείς, να κάνεις. Δεν θέλεις κανένα ρε παιδί μου τσιμπάει από το κεφάλι σου. Κοίταξε, να σου πω τώρα κάτι. Αυτό μου τυχαίνει πάρα πολλές φορές, ότι θέλω να πάω κάπου, δηλαδή επειδή. Σε ένα ξενοδοχείο θα είναι, θέλω να μείνω 2 μέρες, 3 μέρες, να είμαι τελείως μόνος, δεν θέλω κανέναν. Χωρίς λόγο όμως, χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και το κάνω, σε πληροφορώ, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Να μην ότι... να βρεις τον εαυτό σου, να ξεχάσεις, να χαλαρώσεις. Αυτό το κάνω σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και είναι και πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, άσχετα με το ζώδιο είμαστε, γιατί χρειάζεται. Γιατί το πολύ έτσι. Μια εσωτερική αναζήτηση. Γίνεται χαμός. Και πάμε στο καλύτερο ζώδιο όλων των εποχών, ever and ever. Κοράκα! Έλα, έλα! Είμαι ψάρι στο ζώδιο όμως. Έτσι, δεν θα ευκρινίσουμε. Λοιπόν, είμαι στο ζώδιο. Να ορίστε. Σε απάντησαν τώρα γιατί πρέπει. Ναι. Λοιπόν, είμαι ψάρι στο ζώδιο και έχω να πω ότι αυτή την εβδομάδα, αγαπημένα μου ψαράκια. Πέσα και τα στυλό, πέσα είναι, τα πάντα. Είναι εβδομάδα η οποία είναι γεμάτη από δημιουργικότητα. Δηλαδή, δεν θέλω με τίποτα να σας δω να μένετε μέσα και να κάνετε όλα αυτά που έκανε ο υδροχός, δηλαδή να αναλογίζεστε κλπ. Θέλω να σας δω να βγαίνετε έξω, να περνάτε καλά, να γνωρίζετε νέες παρέες, νέους φίλους κλπ. Γιατί ούτως ή άλλως η διάθεσή σας είναι αρκετά αυξημένη, γιατί πριν 2 εβδομάδες περίπου έγινε ένα γεγονός στη ζωή σας το οποίο σας βοήθησε πάρα πολύ να ανέβετε ψυχολογικά. Αυτό λοιπόν μην το χάσετε. Κρατήστε το, δουλέψτε το, βγείτε έξω, κάψτε το, αλλά σας θέλω στην τηλεόρασή σας. Κάθε μεσημέρι στις 2.30 περίπου εδώ. Ωραία, να σου πω, μου άρεσαν πάρα πολύ τα ζώδια που είπε, παιδιά, έτσι. Και νομίζω ότι σε πάρα πολλά σημεία ήταν. Εύστοχος. Κανονικότατα. Να βγάλω το γυαλί της διόρασης. Είναι, παιδιά, έτσι ακριβώς. Και ξέρετε, μάλιστα, ότι όποτε. Αυτό τώρα είναι σοβαρό που θα πω. Όποτε έχω ασχοληθεί στη ζωή μου με ζώδια. Εγώ που δεν τα πιστεύω τόσο πολύ, έτσι, το δηλώνω καθαρά. Άρχισα όμως σιγά σιγά να ασχολούμαι και όσες φορές έχω ασχοληθεί με ζώδια και είδα ότι ο κόσμος τα διαβάζει σαν τρελός. Σαν τρελός, πραγματικά. Σαν τρελός. Η περιέργεια είναι στο αίμα του ανθρώπου. Λοιπόν. Όχι, όχι, λοιπόν. Καταρχήν θέλω να σας πω για τη Σαμπουτζάκη. Α, βέβαια. Εντάξει, γιατί το αφήσατε. Εμότητα. Ήταν κάποτε και πριν. Δισκοτέκ. Όχι, ήταν πριν περίπου 15 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τραγουδούσε σε κέντρο της Θεσσαλονίκης προς τα Διαβατά μεριά. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη και συγκεκριμένα στο Αριγκάτο. Τώρα δεν υπάρχει νομίζω. Οπότε το Αριγκάτο δεν είχε στην Κρήτη. Ήταν παλιά. Ήταν, έκλεισε εκεί και μετά πήγε στα Διαβατά. Μπουζούκια, ναι. Τραγουδούσε η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Λοιπόν, και έχει μια πρόταση η Ζωζό Σαμπουτζάκη για μια διαφήμιση. Ναι, είπε, ξέρω εγώ, τα χρήματα, συμφώνησα στα κρύβατα τα πάντα όλα, αλλά δεν ήξερε το προϊόν το οποίο θα διαφημίσει. Σοβαρά! Οπότε ξέρεις, πάει στο κομμωτήριο, χτενίζεται, πάει στην διαφημιστική εταιρεία. Μπαίνει μέσα η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Τι θα διαφημίσει η Ζωζό Σαμπουτζάκη. Παιδιά, και τις κάνουν να πει για πάνε σαν κράτη. Και έχω πεθάνει. Και να είμαι μέσα. Πάντως, ήταν επιτυχημένο και το προϊόν και το πρόσωπο. Πάρες, παιδιά, πάρες ακράτειες. Δηλαδή, εννοείς θα τις έπιανε και θα έλεγε πάρτε αυτές. Ναι. Δεν θα τις φορούσε, δεν τις έλεγε. Όχι, δεν θα έλεγε. Γιατί μπορεί να φοράει άλλωστε. Αλλά θέλω να πω... Δεν ήταν φοβερό. Μπορεί, γιατί δεν κατάλαβα, μια χαρά ήταν, θα το έλεγε, γιατί δεν το έκανε. Και απάντησε τη σύγχρονος. Βρε, δεν τρέπεστε, βρε, τι είμαι εγώ, βρε. Καμιά μεγάλη. Ναι,
Καλουτά είμαι εγώ, βρε, και μου βάλετε να διαφημίσετε τέτοια πράγματα. Ντροπή! Ντροπή! Ποιο? Κάριξε την καλουτά. Κάτι θάψε από το καθένα τα άκουσε. Παιδιά, παιδιά, πραγματικά είχα πεθάνει. Είχα πεθάνει. Έτυχε να είμαι στο διαφημιστικό γραφείο αυτό μέσα και βλέπω τη Ζωζό να γίνει έξαλλη. Όταν σα μιλάω, έξαλλη, έξαλλη. Τι είμαι εγώ, λέει, καμιά χρειά, λέει, καμιά καλουτά, είμαι εγώ, λέει, και δεν διαφημίζω αυτά τα πράγματα. Ντροπή σα! Ήθελα να διαφημίσω κάτι σε. Κάτι νένικο, έτσι. Κοντά στο κλείδι. Λοιπόν, τι θα τραγουδήσουμε. Όχι. Τι θέλετε. Γιατί μα μιλάνε από μέσα. Τι θέλει. Ναι, ναι, για. Βασίλη. Θέλει το κοντρόλ να κάνουμε κάτι στο πιάνο, μου λέει. Θα σηκωθούμε τώρα, θα σηκωθείτε από εκεί με τη σειρά. Σηκωθείτε όλοι, πάμε παιδιά, όλοι μαζί. Σηκωθείτε. Παρεούλα, εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Σηκωθείτε. Πάμε λίγο στο πιάνο. Έλατε, περάστε, σηκωθείτε. Ναι, τα παιδιά δεν μπορούν όμω γιατί έχουν τα μικρόφωνα. Οπότε βγάλτε τα μικρόφωνα. Την τι θα πούμε. Βγάλτε τα μικρόφωνα, θα έχουμε το αστήρμα εδώ πέρα κανονικά, λέτε. Όλοι μαζί. Κανονικά, παιδιά. Έλα και φυλάκια. Δεν ξέρω αν εσείς περάσατε καλά, αν ήσασταν μαζί μας. Πάντως εγώ. Είμαι μαζί σου και έχω αλλάξει. Βρήκα ξανά τον παλιό μου εαυτό. Βάζει η καρδιά μου φτερά να πετάξει για μια ζωή στο δικό σου ουρανό. Είμαι μαζί σου και έχω αλλάξει. Μέσα απ' τα μάτια σου πήρα ζωή. Αν είναι τρέλα ας μη μου περάσει. Να σε για μένα τα πάντα εσύ. Εσείς. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα έλεγα, Βασίλη. Τα πάντα για μας είστε εσείς, κυρίες και κύριοι. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σήμερα επιλέξετε εμάς να περάσουμε αυτή την ώρα. Για την ενημέρωσή σας ανάμεσα, τη θάλασσα, δεν είχα τρέμει. Ευχαριστήσετε εμάς για την ενημέρωσή σας. Όχι. Φοράσετε κολλιά επί σπιταλούδες. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πιστεύουμε ότι από σήμερα πραγματικά θα είμαστε η πιστή παρεούλα σας καθημερινά, έτσι. Και μην ξεχνάτε να μας στέλνετε στο mail της εκπομπής. Facebook. Στο info@tvlifestyle.gr. info@tvlifestyle.gr. Ακριβώς. Να πούμε και το, όπως και το Facebook. Όπως και το Facebook που είναι η σελίδα tvlifestyle.gr. Ή αλλιώς www.facebook.com/tvlifestyle. Όπου εκεί να πούμε τάσιο στο Facebook θα δούμε και το μεγάλο δώρο της εκπομπής. Ναι, μπορούμε να το πούμε πριν κλείσουμε, γιατί πραγματικά το, ναι. Να το πούμε τώρα για να στέλνουν οι φίλοι τηλεθεατές μηνύματα στο mail το οποίο έχουμε και την κλήρωση που θα κάνουμε. Πώς άτομα καταρχήν, είναι για μια εκδρομή στο Μπάνσκο. Είναι μια εκδρομή στο Μπάνσκο, είναι ένα τριήμερο ταξίδι στο Μπάνσκο για δύο άτομα, για ένα ζευγάρι δηλαδή, το οποίο θα κληρωθεί γύρω πριν την 28η Οκτωβρίου, που είναι και βεβαίως και Παρασκευή, που καταλαβαίνεις ότι είναι ένα τριήμερο φυγής για όλους. Λοιπόν, είναι όλα πληρωμένα, είναι διαμονή, μεταφορικά και φαγητό, είναι όλα πληρωμένα, προσφορά από την εκπομπή. Ξεκινήστε από τώρα να στέλνετε συμμετοχές στο Facebook και στο mail με το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας ή σταθερό σας τηλέφωνο. Από τώρα οι συμμετοχές, η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τριήμερο. Λίγο πριν το 8η. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο, κυρίες και κύριοι, για χαρά. Έτσι.